Κλεοπάτρα Χοροζίδη, πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑΝ ΟΜΟΥ Θεσσαλονίκη. Σήμερα για τον αριθμό, γιατί για το. Για σήμερα στην κινητοποίηση πάμε με βαρύ κλίμα, καταλαβαίνετε, και με το μυαλό μα, ο συνάδελφό μα που δίνει τη μάχη να κρατηθεί στη ζωή στο Παπαγεωργείο. Βαριά τραυματισμένο. Μιλάμε για απολύσεις, παρόλο που είπαμε ότι δεν θα έχουμε απολύσεις από ό,τι φαίνεται. Θα ανανεωθούν οι συμβάσεις φυσικά για να βγάλουν το δύσκολο καλοκαίρι που έχουμε μπροστά, αλλά μετά δεν θα προκηρυχθεί ίσως αριθμός θέσεων με αυτούς που δουλεύουν. Εμείς είπαμε, οι συνάδελφοί μας δουλεύουν 3 χρόνια, κάποιοι μέχρι και 3 χρόνια, Σεπτέμβριο μάλλον το 3 χρόνια, πάρα πολλούς μήνες αυτή τη δουλειά. Τους χρειάζονται οι Δήμοι, γι' αυτό τους είχαν τόσο καιρό. Παρόλα αυτά, μας λένε ότι δεν θα προχωρήσουμε στο να προκηρύξουμε τόσες θέσεις οι Δήμαρχοι. Εμείς θα δώσουμε τη μάχη στα Δημοτικά Συμβούλια, σε κάθε ένα που θα γίνει από εδώ και πέρα, για να είναι ίσως ο αριθμός των προκηρύξεων. Φυσικά, δεν σημαίνει ότι αν προκηρυχθούν αυτές τις θέσεις, θα είναι οι ίδιοι οι συνάδελφοί μας που δουλεύουν. Οι συμβασιούχοι πόσοι είναι και για πόσους μιλάνε η πολιτεία? Οι συμβασιούχοι, εμείς λέμε ότι είναι, ας πούμε και το 6,5 που λέει ο Υπουργός. Εμείς λέμε ότι είναι γύρω στις 10.000 και 15 με τα δίμηνα. Αλλά ας πούμε ότι είναι αυτό που λέει ο Υπουργός. Όταν μας λέει 2.500 να προκηρυχθούν θέσεις, είναι σταγόνα στον ωκεανό, είπαμε εμείς. Έχει να προκηρυχθεί στο Δήμο Θεσσαλονίκης από το 2.000 θέση για μόνιμο προσωπικό. Καταλαβαίνετε ότι 17 χρόνια το τι έχει σωρευτεί, το τι κόσμος έχει φύγει με συνταξιοδοτήσεις. Και τι κενό δημιουργείται. Σας λέω μόνο ότι δουλεύουν τακτικοί υπάλληλοι 350 αυτοί οι συμβασιούχοι. Μπορεί η καθαριότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης να πάει με 350 συναδέλφους μας? Φυσικά όχι. Να είσαι καλά.